Από τη μία χαίρομαι, από την άλλη αγχώνομαι. Περιμένω το feedback από τα κορίτσια. Πάμε. Εσύ περιμένεις το feedback, εγώ περιμένω κάτι σουβλάκια που έχω παραγγείλει από τις 4, ακόμη να έρθουν. Τέλος πάντων, πάμε κορίτσια, μη σας πρίζω με τα δικά μου. Έτοιμες? Loose gets! Έλα, Κάρι! Χαμός, ε! Ελπίζω μόνο να μην πάθει ότι έπαθε κανονική Κάρι στην πασαρέλα. Θυμάστε τι σούπα είχε φάει, ας μην το μελετάμε. Για να δω πατούμενο. Έχει όμως αέρα Μενχέτεν. Κατερίνα Κατερινάκη, όντως μοιάζει στην Κάρι Μπράτσο και μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαλλί σου και είναι σωστό, πολύ ωραίο το μακιγιάζ και τα κρυκάκια. Το φόρεμα σου είναι πολύ ταιριαστό, είναι πολύ ωραία τα prints μεταξύ τους, με τα πουά, petit πουά, πιο μεγάλα, πιο λευκά, πιο μαύρα. Είναι κρουαζέ, έχει πολύ έντονο μανίκι και πολύ ωραία κίνηση στη φούστα. Σίγουρα μία επιλογή της Κάρι Μπράτσο. Η τσάντα είναι ok και λειτουργεί μια χαρά για ένα πρωινό brunch. Τα πέντελα δυστυχώς δεν τα πέτυχες. Κατερίνα, πήρε ο Μπιγκ και είπε ότι δεν θα τα καταφέρει να έρθει. Κάτι του έτυχε, λέει, πάλι. Για πες, πώς ένιωσες εκεί πάνω? Έχω άγχος στην πασαρέλα, φοβάμαι να πέσω. Γενικά είμαι αγχωμένη, αλλά χαίρομαι και πάλι. Ναι. Να δείξω τα ρούχα μου που έχω πάρει, να δείξω στα κορίτσια πώς μπορώ να είμαι εγώ η Κάρι Μπράτσο. Δέσποινα, πώς σου φάνηκε εσένα η Κατερίνα στην πασαρέλα? Η Κατερίνα περπατάει πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ αεράτη και πολύ δροσερή. Μου αρέσεις πολύ, Κατερίνα. Για να δούμε τώρα πόσα πλήρωσε η Κάρι Μπράτσο για το σύνολό της. Το φόρεμα της κόστησε 130 ευρώ, για τα πέντυλα πλήρωσε 55, η τσάντα κόστησε 52, τα σκουλαρίκια 10 και τα μαλλιά 20 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 267 ευρώ και της έμειναν 83.